δυστυχώς μέχρι τώρα οι προβλέψεις μας έχουν βγει αληθινές. Δεν έχουμε το νερό, δεν έχουμε καθόλου νερό φέτος, παρότι γίνανε κάποιες βροχές στην υπόλοιπη Ελλάδα, πέρα στο, ειδικά στο Ηράκλειο και στην περιοχή του Αποσελέμη, του Οροπεδίου, που από εκεί πέρα είναι τα νερά που μπαίνουν μέσα στο φράγμα, δεν είχαμε καθόλου βροχές. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεκινάμε τον Νοέμβριο με λιγότερα από 4 εκατομμύρια κυβικά μέσα στον Αποσελέμη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οριακά θα έχουμε νερό μέχρι τέλος του χρόνου και από εκεί και πέρα πλέον θα σταματήσει, διότι χρειάζεται και ένα όριο ασφαλείας όπως λένε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια κυβικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει από αρχής του χρόνου, εάν δεν έχουμε, ευελπιστούμε να έχουμε, αν δεν έχουμε βροχές, να μπορέσουμε να κάνουμε μια άλλη πολιτική στο νερό. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, θα έχουμε λιγότερες καταναλώσεις, θα βοηθήσουμε την κατανάλωση στο Ηράκλειο από κάποιες μία-δύο γεωτρήσεις στην περιοχή της Τηλής που δεν τις είχαμε βάλει διότι ο αγωγός ήταν παλιός και δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Αυτόν αγωγό θέλω να τονίσω ότι στις επόμενες μέρες ένα κομμάτι θα το αντικαταστήσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ζημίες που είχαμε επανειλημμένως και ουσιαστικά θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο το νερό μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Θα έχουμε περισσότερο νότια από τις δαφνές που δεν θα έχουμε καλλιέργειες. Είναι μια διαχείριση. Το πρόβλημα θα είναι μεγάλο εάν δεν έχουμε, αν τελικά δεν βρέξει, μετά τον Μάιο που είναι οι θερινοί μήνες με τις αυξημένες καταναλώσεις, με τον πολύ κόσμο που φέτος τελικά ήταν πάρα πολύ ο ξένος κόσμος που ήρθε στο Ηράκλειο με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Φάνηκε καθαρά και στο το είδαμε στο Ηράκλειο και από τις καταναλώσεις που είχαμε εδώ πέρα. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση του νερού, θα πρέπει όλοι οι δημότες να κάνουμε τεράστια οικονομία. Εμείς θα μπορέσουμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε τις ζημιές και να βάλουμε τα καινούργια δίκτυα σε πλήρη λειτουργία για να μην έχουμε τα παλιά δίκτυα τις ζημιές που είχαμε πάρα πολλές φέτος δυστυχώς. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή στα επόμενα χρόνια θα έχουμε παρόμοιες συνθήκες, θα έχουμε παραταμένες περιόδους ξερασίας και θα έχουμε μετά πλημμυρικά φαινόμενα όπως το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει επιτέλους να ενεργοποιήσουμε και κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε προτείνει και εμείς, όπως είναι η περιφερειακή διασύνδεση του νερού στην Κρήτη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει και ένα χρόνο. Ήδη έχει γίνει κουβέντα και από τον κύριο, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Περιφερειάρχη. Πρέπει όμως να το κοιτάξουμε σοβαρά. Πιστεύω ότι ο ΟΑΚ είναι ένας οργανισμός που θα μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Και θέλω να τονίσω τώρα είναι ευκαιρία που γίνεται και ο νέος ΒΟΑΚ να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια δίκτυα που δεν υπάρχουν. Όπως είναι το Ηράκλειο, Ρέθυμνο δεν έχει. Από Ηράκλειο μέχρι Άγιο Νικόλαο υπάρχει κανονικό δίκτυο. Από Σελέμης, από τον Αποσελέμη μετά προχωράει προς τον Άγιο Νικόλαο, στην Ελούντα. Εκεί μπορούμε να το διαχειριστούμε και όπως και από το Ρέθυμνο προς την Πενιά του Χανιών υπάρχει. Είναι ευκαιρία τώρα να τα προτείνουμε. Έχουμε σκοπό να ανέβουμε και στην Αθήνα να βρούμε τον Υπουργό για να μπορέσουμε να εντάξουμε τους αγωγούς αυτούς, ώστε να μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να κάνουμε την περιφερειακή, που χρειάζεται να γίνει περιφερειακή η διαχείριση του νερού. Το άλλο που έχουμε σκοπό είναι να κάνουμε κάποιες γεωτρήσεις, ειδικά στην περιοχή. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά το ανατολικό Ηράκλειο. Είναι το δυτικό, έχουμε νερό από τις δαφνές στον Άγιο Μύρο και μπορούμε να το καλύψουμε. Το πρόβλημα είναι στο δυτικό Ηράκλειο, στο ανατολικό Ηράκλειο, συγγνώμη, που εκεί πέρα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 2-3 γεωτρήσεις στην περιοχή των Μαλίων, που σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, έχουμε μελέτες, υπάρχει αρκετό νερό, να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα 500 κυβικά που παίρνουμε φέτος. Την ώρα, αυτά τα κανονικά παίρναμε 1000 κυβικά. Όταν έχουμε τον Αποσελέμη σε πλήρη, γεμάτο, έχουμε 1000 κυβικά την ώρα. Φέτος παίρνουμε τα μισά περίπου, τώρα λιγοστεύουμε ακόμα, παίρνουμε 400. Αυτά τα 400 πρέπει να τα βρούμε, να τα αντικαταστήσουμε με κάποιο τρόπο. Οι τρόποι αυτοί που σας είπα είναι συγκεκριμένοι. Γεωτρήσεις είναι το πιο γρήγορο που μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορέσει να συνεργαστούμε με τον Δήμο. Με τη ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, αν μπορέσουμε εκεί που γίνεται η αφορά του, είναι ήδη ένα σύστημα. Υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει. Αν μπορέσουμε να εντάξουμε μία-δύο μονάδες αφαλάτωσης για να μπορούμε να βοηθήσουμε το Ηράκλειο.